θα διευκολύνει λίγο τη διαπραγμάτευση της Ελλάδας ή θα τη δυσχεράνει? Νομίζω ότι... Να το πάρουμε αφολημιστικά στην αρχή δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο αναδιατάσσει τόσο την πολιτική ατζέντα όσο και την ισορροπία δυνάμεων πανευρωπαϊκά. Προτού φτάσουμε λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις ή να... Γιατί τις προηγούμενες μέρες στα social media επιχειρήθηκε πολλές φορές μια ευθεία σύγκριση με το ελληνικό δημοψήφισμα ή ό,τι συνέβη με την Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρέπει να δούμε με ποιανού τη σφραγίδα κερδίζει το Brexit. Δηλαδή, γιατί ποιανού τη σφραγίδα εννοείται? Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια, διάρκεια της εκστρατείας ή και των εργατικών, κυριάρχησε μια ατζέντα ξενοφοβική, μια ατζέντα λαϊκιστική, μια ατζέντα εθνικιστική, η οποία μπήκε κατά κυρίαρχο τρόπο τόσο από το κόμμα της ανεξαρτησίας του κ. Φάρατζ, όσο και από τον πρώην δήμαρχο του Λονδίνου και από κύκλους των Τόριδων, η οποία σφράγισε τελικά από ό,τι φαίνεται το Brexit. Γιατί είναι γεγονός ότι, ας πούμε, το αποτέλεσμα έχει και ταξικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα. Φτωχοί, εργάτες, άνεργοι, είδαμε ήδη από τις πρώτες αναλύσεις, ψήφισαν πλειοψηφικά υπέρ του Brexit. Αλλά πρέπει να δούμε με την πολιτική ηγεμονία ποιας ρητορικής αυτή η φτωχή ψήφισαν υπέρ του Brexit. Και εμένα με κάνει να ανησυχώ το γεγονός ότι αυτή η ηγεμονία σε αυτό το δημοψήφισμα δυστυχώς είναι στα χέρια αντιδραστικών δυνάμεων, πολύ συντηρητικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν, προτού δούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην ελληνική διαπραγμάτευση, πρέπει να κάτσουμε και να αναλύσουμε τα καινούργια δεδομένα και για το εσωτερικό της Βρετανίας, αλλά και κατά αντανάκλαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε δήλωση της κυρίας Στάρτζον, της Πρωθυπουργού της Σκωτίας. Η Σκωτία ψήφισε υπέρ της παραμονής. Έχουμε πολύ κοντά, λίγους μήνες πριν, ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, το οποίο μπορεί να χάθηκε για τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας, αλλά για ελάχιστες ψήφους. Ταυτόχρονα έχουμε δηλώσεις για τη Βόρεια Ιρλανδία. Από τη Βόρεια Ιρλανδία. Βουλευτής του Sinn Féin, ο οποίος δήλωσε βέβαια με ένα άλλο πρόσημο από ότι έκανε καμπάνια ο κύριος Φάρατζ Φερρυπίν, με ένα άλλο πρόσημο πιο προοδευτικό που έχει να κάνει με την μία καινιαία Ιρλανδία. Έτσι. Δήλωσε ότι εμείς στη Βόρεια Ιρλανδία ψηφίσαμε υπέρ της παραμονής και άρα να το εξετάσουμε μήπως κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Να δούμε και τα επόμενα ανοίγει βήματα. Λοιπόν ένα συνολικός κύκλος. Και να συμπληρώσω εγώ στη σκέψη σας, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά ήδη έχουμε μια πρώτη αντίδραση, όπως μας τη μετέφερε και η Αντριάννα Μαγκανιά, από την Ολλανδία και το Wilders, ότι και εδώ να δούμε λίγο το θέμα του δημοψηφίσματος, και μιλώ για τον Ολλανδό ευρωσκεπτικιστή. Το βασικό λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Τι οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα? Τι οδηγεί στο θρίαμβο μιας λαϊκιστικής, εθνικιστικής ρητορίας? Όχι ότι δεν υπήρχαν αριστεροί και προοδευτικοί που στήριξαν την έξοδο των Brexit, αλλά λέμε ποιος έβαλε τη σφραγίδα του στην καμπάνια. Νομίζω ότι μιλάμε για, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο, για την ηθική και την πολιτική χρεοκοπία του νεοφιλελεύθερου σχεδίου για την Ευρώπη. Τόσα χρόνια στο όνομα μιας δήθεν, όχι πραγματικής, ευρωπαϊκής ενοποίησης, η ευρωπαϊκή λαϊκή, ιδιαίτερα η φτωχή εντός των ευρωπαϊκών λαών, η κοινωνική πλειοψηφία, έπεσε θύμα σκληρών περικοπών που έπαιρναν, που αποφάσιζαν, που εφάρμοζαν εθνικές κυβερνήσεις συντεταγμένες με τον φιλελεύθερο σχέδιο για τη δήθεν ευρωπαϊκή ενοποίηση. Γιατί κατά τη γνώμη μου η εμβάθυνση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος δεν προχώρησε ποτέ και αυτό ήταν χαρακτηριστικό και στην περίπτωση της Ελλάδας. Περνάμε λοιπόν σε μια περίοδο με αποσυνθετικά φαινόμενα. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι το νεοφιλελεύθερο σχέδιο που κάνει τα πάντα σε επίπεδο περικοπών, κοινωνικών δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων, παροχών στο όνομα μιας εννοούμενης ενοποίησης θα οδηγήσει σε αποσυνθετικά φαινόμενα. Ωστόσο, το ερώτημα λοιπόν είναι τώρα τι γίνεται. Μια ισχυρή οικονομία με μόλις 5% ανεργία, που σαφέστατα μπορεί να έχουν πληγεί κοινωνικά τάξεις και στα εργατικά στρώματα και οι φτωχότεροι, ωστόσο είναι άλλα τα δεδομένα σε σχέση με το φτωχότερο Νότο. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα την κυρία Βόζενμπεργκ για τη δική της πρώτη αποτίμηση.